Καταρχήν θεωρώ ότι ήρθε η ώρα για αποφάσεις και είναι η ώρα για λύσεις. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια κουβεντιάζουμε για την οριστική, την ενδιάμεση, αλλά κάποια λύση. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα και ο ΦΟΣΔΕ, αλλά και η περιφέρεια και η πολιτεία να βρουν εκείνη τη συνισταμένη έτσι ώστε να υπάρξει ξεκάθαρη λύση στην κυρία απορριμμάτων. Δεν αντέχει άλλο η Πελοπόννησο στις καθυστερήσεις. Από πού και προέρχονται. Εμείς ως ΦΟΣΔΑ έχουμε το δικό μας ρόλο. Η ΚΕΔΕ έκανε ένα συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη. Συμμετείχαν τα Υπουργεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Επιτροπή και από, γενικά από όλη την Ελλάδα. Που ουσιαστικά τι λέει, ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που παγκόσμια διαχειρίζεται το πρόβλημα. Άρα το ίδιο και εδώ. Φυσικά να ξέρετε ότι η αναπεριφέρεια ή αναπεριοχή ή όποια λύση προτείνεται είναι διαφορετική. Διότι και οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Γενικότερα αλλάζουν πολλά πράγματα. Και έχει διαφορετική λύση. Στην Ελλάδα άλλη λύση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει εμείς να δούμε είναι σύντομα ο ΣΚΕΔΕ αλλά και οι περιφέρειες με την ΕΠΕ και η ΦΟΣΔΑ να τελειώσει το θέμα αυτό της διαχείρισης. Η καθυστέρηση είναι εις βάρος όλων μας, εις βάρος των πολιτών. Λύση σήμερα. Κύριε Καφεντάρη, θέλω να μας εξηγήσετε. Καταρχάς, είδαμε, διαβάσαμε τα πορίσματα από την ΚΕΔΕ και μεταξύ άλλων υπάρχει και ένα παρατηρητήριο που θέλετε να φτιάξετε. Ένα αυτό, να μας πείτε τι ακριβώς θα είναι. Και δεύτερον, αύριο έχετε και μία συνάντηση με τον κύριο Τσιρόνι. Έχετε κάτι στο νου περί τίνος πρόκειται, επειδή βρίσκεται και σε διαπραγμάτευση, επαναδιαπραγμάτευση, η σύμβαση με την περιφέρεια? Καταρχήν, να πούμε δύο πράγματα. Μας κάλεσε ο Υπουργός αύριο τους δημάρχους μέσω του ΦΟΣΔΑ, φορέα διαχείρισης, όλους τους δημάρχους του Πελοποννήσου, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά το θέμα που αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Θεωρώ ότι καταρχήν έχει στείλει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο το έχουν πάρει όλοι οι δημαρχοί, για συγκεκριμένες απαντήσεις που ζητά το Υπουργείο. Θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτή τη συνάντηση, διότι και η πίεση δικιά μου, αλλά και η δική τους βούληση για τη λύση, να έχουν κοινή συνισταμένη. Αυτό που του είδε το φως δημοσιότητας και αφορά την επαναδιαπραγμάτευση. Αφορά την περιφέρεια και τον ανάδοχο, μέσα από τον Ιντέρνα που είναι ο ανάδοχος του έργου. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αυτό έχει βάση, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Λέγεται, δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει άμεσα να υπάρξει ένα άλλο σχέδιο, γιατί διαφορετικά ισχύει το παλιό. Δηλαδή ο ΠΕΣΔΑ ακόμα δεν έχει αλλάξει. Αυτό μην το ξεχνάμε που ορίζει αυτά που ορίζει. Φυσικά το εθνικό σχέδιο έχει άλλα πράγματα, μακάρι να ολοκληρώσει γρήγορα και να πάμε σε μια άλλη διαδικασία, αλλά σήμερα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ψηφισμένο και να είναι κάτι εφαρμόσιμο. Είναι ακόμα στην διαδικασία διαβούλευση. Τοπικά σχέδια, τα οποία οι Δήμοι καταθέτουν, ο ΦΟΣ να κάνει το περιφερειακό. Άρα λοιπόν θα πρέπει ό,τι να γίνει να γίνει γρήγορα, αυτή είναι η δική μου κατεύθυνση, διότι δεν πάει άλλο. Το σκουπίδι δεν έχει χτες, δεν έχει αύριο, έχει μόνο σήμερα. Η λύση λοιπόν τώρα. Αντιμετωπίζετε που θα έχετε αύριο μαζί σας στη συνάντηση με τον Υπουργό, θα περιλαμβάνει κάτι ανάλογο με τα όπως πρόστιμα, όπως χωματερές? Καταρχήν θεωρώ ότι αυτό που είναι φως δημοσιότητα για την επαναδειγμάτευση που λέτε για τα τέσσερα που βάζει το Υπουργείο, πρέπει και εμείς να γίνουμε κοινωνία. Εγώ δεν το ξέρω. Έχω δει δημοσίευμα, δεν το έχω δει στην πράξη. Άρα πρέπει να μάθουμε και εμείς ως Δήμοι, επίσημα με το ΦΟΣΔΑ, τι ακριβώς το Υπουργείο σκέφτεται να κάνει και πώς να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν όροι. Διαγωνισμούς στα ΣΔΙΤ δεν μπορούν εύκολα να καταργούνται, να αλλάζουν. Απλά πρέπει να μας εξηγήσει το Υπουργείο και μας πώς θα γίνει αυτό και σε ποιο χρόνο. Διότι η κάθε να περνάει, επαναλαμβάνω, είναι εις βάρος της περιφέρειας, εις βάρος των πολιτών. Κύριε Καφεντάρη, χρόνος για παραδείγματο, γιατί συνεχώς συζητάμε το σκουπίδι. Έχουμε φτάσει τώρα, έχουν περάσει τα χρόνια. Συνεχίζουμε να συζητάμε για το απορριμμάτων. Υπάρχουν και πάλι χωματερές και οι πολίτες αυτό που βλέπουν είναι ένα μπαλάκι. Τα απορρίμματα να έρχονται από την περιφέρεια, μία στο Δήμο, τώρα πάλι στο Υπουργείο. Βλέπουν δηλαδή ίσως και μία διαμάχη μεταξύ του Υπουργού και του Περιφερειάρχου. Βάσει του νόμου, συγγνώμη, φορέα διαχείριση είναι αυτό που διαχειρίζεται το σκουπίδι. Είναι καθαρό στο μετά στάδιο. Να τη διαχειρίσει, την παραλαμβάνει και την έχει την όποια λύση ο φορέας διαχείρισης. Άρα λοιπόν η αυτοδιοίκηση έχει πρώτο λόγο στην διαδικασία της διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή όμως είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία υπογραφής μια σύμβαση. Με ένα ΣΔΙΤ το οποίο υπάρχει και είναι από κάποιες συνθήκες. Υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση που ακούγεται, να τη δούμε και εμείς αν ισχύει. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τους συναδέλφους δημάρχους για το κόστος, για την εγγυημένη ποσότητα κ.ο.κ. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Το Υπουργείο τι θα πει, εμείς αυτό που θέλουμε είναι ρόλο, η Δήμη, γιατί είναι ακόμα στο σκουπίδι, να έχουμε άποψη στις εξελίξεις, αλλά γρήγορα ό,τι να γίνει. Κύριε Καφαντάρη, επειδή κυκλοφορεί η πλευρά της κυβέρνησης,
ότι δεν υπάρχει συνεργασία με την περιφέρεια και ότι είστε απέναντι από την περιφέρεια, ισχύει κάτι δεν τέτοιο? Δεν θεωρώ καταρχήν οφείλουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας έτσι και αλλιώς. Δεν είμαι άμα σας αρέσει κάτι, σας αρέσει κάτι. Η περιφέρεια με τους Δήμους, η Δήμη με την περιφέρεια, η περιφέρεια με το κράτος, η Δήμη με το κράτος, όλοι μαζί οφείλουμε, αυτή είναι η εντολή του κόσμου. Να υπάρχει συνεργασία, να είναι καλημέρα ή μαζί μας έχουμε καλή σχέση ή όχι. Άρα λοιπόν οφείλουμε να συνεργαστούν, θα συνεργαστούν πιστεύω και σύντομα. Ουσιαστικά πρώτα έχουμε να περάσουμε τον προϋπολογισμό και κατ' όλοι να συζητήσουμε γενικά για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποκρίτων, για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, για τις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα, έτσι ώστε να καταλήξουμε και εμείς μια απόφαση την οποία θα υποστηρίξουμε και στην αυριανή συνάντηση που έχουμε με τον Υπουργό, τον κύριο Ξερόνη. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια κρίσιμη συνεδρία που θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, πώς θα διαχειριστούμε ένα αντικείμενο το οποίο ουσιαστικά το διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα τις αποφάσεις πέραν άλλων. Επομένως, είναι πραγματικά μια σπουδαία βραδιά απόψε για μας. Θα μας πείτε τι εξελίξεις υπάρχουν ακριβώς και τι γνωρίζετε εσείς για το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης και βέβαια τελικά τι ζητάτε οι Δήμοι? Κοιτάξτε, κάθε Δήμο σήμερα έχει διαφορετικό πρόβλημα. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν φτάσει σε μερική λύση του προβλήματος σε αυτή την ενδιάμεση περίοδο την οποία περνούν και υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Επομένως, όλοι οι Δήμοι δεν έχουν τον ίδιο πρόβλημα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του φορέα διαχείρισης όσον αφορά τις αρμοδιότητες είχαν μεταφερθεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όντως ο φορέας διαχείρισης δεν ασκεί τα καθήκοντα τα οποία ορίζει ο νόμος και αυτό συμβαίνει μόνο στην Πελοπόννησο, βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη από ό,τι γνωρίζω των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Σήμερα λοιπόν, επειδή έχει ξανατοποθετηθεί το θέμα και προσπαθούμε να πάρουμε και την ευθύνη στα χέρια μας, το που θεωρώ ότι αυτό θα γίνει άμεσα, γίνεται μια κουβέντα από την αρχή, έτσι ώστε να καταλήξουμε όλοι μαζί σε κοινή αποδεκτή λύση και να προχωρήσουμε όλοι μαζί ώστε να πάρουμε τις αρμοδιότητες εκείνες που έχουν και να πάρουμε τις ευθύνες εκείνες τις οποίες απορρέουν από αυτές τις αρμοδιότητες. Επομένως, σήμερα θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε ξανά το θέμα. Έχουμε πληροφορίες, κάποιες πληροφορίες, ότι αυτή τη στιγμή για τις συζητήσεις που γίνεται μεταξύ του κ. Σταθάκη και της ΤΕΠΑ, όπως γνωρίζουμε και έχουμε και επαφή και άμεση και στενή επαφή και με τον Περιφερειάρχη για τις θέσεις του οποίου τις ξέρουμε, έχουμε συζητήσει και προσπαθούμε να βρούμε μια συνενετική λύση αυτή τη στιγμή μεταξύ Υπουργείου Περιφέρειας και ΦΟΣΔΑ και Δημάρχου, έτσι ώστε το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι Δήμαρχοι να το αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά και χωρίς να κινδυνεύουν τα πρόσθεμα τα οποία σαφώς υπάρχουν. Γιατί μην ξεχνάτε, αυτό το αντικείμενο οι Δήμαρχοι το έχουν φορτωθεί. Οι Δήμαρχοι και όχι μόνο εδώ και σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, οι Δημοτικές Αρχές είναι αυτές οι οποίες έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των σκουπιδιών. Επομένως, σήμερα θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τις προτάσεις που υπάρχουν και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Κάποτε οι δήμαρχοι έλεγαν ή συνεχίζουν να λένε ότι πέραν της αποκομιδής δεν έχουν άλλη αρμοδιότητα ούτε για τη χωροθέτηση και έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης. Για σας τελικά ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχουν οι δήμαρχοι σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΦΟΣΔΑ, αυτά που λέει δηλαδή η νομοθεσία? Κοιτάξτε, ο καινούριος ΣΕΣΔΑ διαφοροποιεί λιγάκι τις αρμοδιότητες όσον αφορά των δημοτικών αρχών. Την άλλη μεριά, ο ΠΕΣΔΑ, ο παλιός, ισχύει ο παλιός, διότι δεν έχει φτιαχτεί ο καινούριος και μας έχει δώσει μια προθεσμία αυτή τη στιγμή το Υπουργείο μέσα από τα τοπικά σχέδια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που πρέπει να συντάξουν οι Δήμοι ώστε να φτιάξουν και το ΠΕΣΔΑ για να μπορέσουμε πραγματικά να τον εναρμονίσουμε το καινούριο ΜΕΣΔΑ και να έχουμε αυτά τα πάρουν τις αρμοδιότητες τις οποίες ορίζει ο νόμος. Επομένως,
πιο παλιά υπήρχαν άλλες αρμοδιότητες, σήμερα υπάρχουν άλλες. Ναι, αλλά πώς θα πρέπει ο κόσμος περιμένει να φεύγει το σκουπίδι τελικά από τον κάδο και να πηγαίνει κάπου νόμιμα και να μην δημιουργούνται κάποιες χωματερές? Πιστεύετε ότι αυτό, γιατί πληρώνει γι' αυτό ανταποδοτικά, πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει άμεσα? Γιατί τελικά βλέπουμε ότι οι πολίτες που πληρώνουν δημοτικά τέλη τελικά δεν έχουν μία σωστή αποκομιδή ούτε προστασία του περιβάλλοντος. Θα γίνει τελικά άμεσα αυτή η πολυπόθητη διαχείριση, είτε από εσάς, είτε από την περιφέρεια, είτε από το κράτος? Κοιτάξτε, αυτό ζητούμε και εμείς. Λύση εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχει μια πρόταση, όπως γνωρίζετε, αυτό το ΣΔΙΤ, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ περιφέρειας και Τέρνας. Υπάρχουν σημεία στα οποία έχουμε ενστάσεις σαν δήμαρχοι και τα συζητάμε και εμείς, τα έχουμε συζητήσει εξάλλου. Και πιστεύω ότι μια σύνθεση, όπως σας είπα, η οποία θα λύνει οριστικά το πρόβλημα, η οποία δεν θα αφήσει κενά σημεία, αλλά θα εξυπηρετεί όμως και τα συμφέροντα των δημοτών μας, μπορεί να επιτευχθεί.